πάμε τώρα να δούμε πώς είναι το Smart Fortwo του 2010 στην οδήγησή του. Το αυτοκίνητο είναι με κινητήρα 1000 κυβικών, είναι turbo, 84 άλογα δηλαδή, μέγιστη απόδοση. Είναι ελληνικό, ελληνικής αντιπροσωπείας, και είχε δύο προηγούμενους ιδιοκτήτες και οι δύο ήταν ιδιώτες. Εν τω μεταξύ τώρα φτάνουμε και εδώ σε μια διασταύρωση, θα σας δείξω λίγο το συμπλέκτη, ότι λειτουργεί σωστά. Βλέπετε, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Παρόλο που το αυτοκίνητο είναι αυτόματο, έχει κανονικά συμπλέκτη μέσα, απλώς η λειτουργία του είναι αυτόματη. Όπως βλέπετε, έχει και αυτόματη λειτουργία για τις αλλαγές των ταχυτήτων. Αν θέλω, μπορώ να το απενεργοποιήσω και να το κάνουμε χειροκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι έκδοση Pulse, είναι ακριβή έκδοση, δηλαδή δεν είναι απλή Pure. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει τις 15 ζάντες αλουμινίου. Τώρα βλέπετε, το μεταξύ αλλάζω και από εδώ, από τα paddles στο τιμόνι, μπορώ να αλλάξω ταχύτητα. Λοιπόν, έλεγα ότι το αυτοκίνητο έκδοση Pulse έχει τις 15 ζάντες αλουμινίου, έχει την πανοραμική ηλιοροφή, φυσικά τριάκτημα δερμάτινο τιμόνι, τα paddles όπως είδαμε ήδη, στροφόμετρο, ρολόι, αυτά δεν είναι στάνταρτ, λαπάκι για το συνοδηγό. Όλα αυτά είναι της έκδοσης συγκεκριμένης. Από έξω, όπως είδατε, το αυτοκίνητο είναι μαύρο. Μαύρο αναφέρεται και στην άδεια. Να ξέρετε, όταν ψάχνετε κάποιο smart, το χρώμα της άδειας είναι το χρώμα του κλωβού. Τα εξωτερικά μέρη είναι σε καφέ στο συγκεκριμένο, αλλά δεν αναγράφονται στην άδεια. Είναι πολύ σημαντικό ότι το συγκεκριμένο έχει πλήρως ενημερωμένο βιβλίο service, που δείχνει, αποδεικνύει και τα χιλιόμετρα. Από κάτω το αυτοκίνητο δεν έχει σκουριές, δεν έχει σαπίδες όπως έχουν αντίστοιχα αυτοκίνητα εισαγόμενα. Και βλέπετε ότι μπορούμε να κινηθούμε με ταχύτητες κοντά στην τελική του και να είμαστε ασφαλείς, να είμαστε μια χαρά. Και τέλος, πάμε να κάνουμε ένα φρενάρισμα, να δούμε ότι το αυτοκίνητο επιβραδύνει με ασφάλεια. Από τα 100 χιλιόμετρα την ώρα θα πατήσω δυνατά το φρένο. Τώρα αρχίζω και το πατάω δυνατά. Στα όρια του ABS, βλέπουμε ότι το αυτοκίνητο ανταποκρίνεται όπως πρέπει και σταματάει σχεδόν με ασφάλεια.